Καλησπέρα. Παρουσιάζουμε σήμερα το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ Μιλάμδα στην εκλογική περιφέρεια της Σάμου. Ενός ψηφοδελτίου που τα πρόσωπα που το συνθέτουν είναι η ζωντανή εικόνα της γραμμής και της πάλης του ΚΚΕ Μιλάμδα. Είναι οι αγωνιστές που μαζί με πολλούς άλλους πήραν στην πλάτη τους όλες τις παραπάνω και πρωτοβουλίες που αναφέραμε και πολλές περισσότερες και βρέθηκαν με συνέπεια στην πρώτη γραμμή. Είναι αγωνιστές που ο καθένας με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη διαδρομή του στο κίνημα και στους αγώνες έχουν κατακτήσει κύρος και εμπιστοσύνη από τους εργαζόμενους και την νεολαία. Είναι ο Γιάννης Κελεσίδης, παλέμαχος στέλεχος του Μη Λάμδα κινήματος. Από το 1968 ως το 1974 πρωτοστάτησε στους αγώνες των Ελλήνων μεταναστών στην Ιταλία, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Αντιφασιστικού Συλλόγου Φοιτητών Πάρμας και πρόεδρός του και καταδικάστηκε κιόλας για τη δράση του αυτή με την γνωστή κατηγορία της αντεθνικής δράσης, παράσημο για τον ίδιο και για μας. Ο Γιάννης Κελεσίδης είναι ιδρυτικό μέλος στα 1976 του ΚΚΕ Μιλάμδα, εκλεγμένος τότε στην Κεντρική Επιτροπή και είχε πρωτοπόρα συνδικαλιστική δράση ως γραμματέας του Συνδικάτου των Ιατρικών Επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Και μάλιστα απολύθηκε από τη δουλειά του γιατί συμμετείχε στη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση που με δικιά μας πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στις 11 του Νοέμβρη του 1979 στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθηκε και καταδικάστηκε για την αντιφασιστική του πάλη και απολύθηκε και από τη δουλειά του με αυτή την κατηγορία. Με αυτό το φορτίο, ο Γιάννης Κελεσίδης συνέχισε την πρωτοπόρα δράση του και όλα τα χρόνια που ζει στη Σάμο από το 1988. Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΕΛΜΕ Σάμου και όλα τα τελευταία χρόνια, όντας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συνεχίζει με συνέπεια, θα λέγαμε με μεγαλύτερη αφοσίωση και μεγαλύτερο πάθος, να βρίσκεται και να πρωτοσταθεί σε κάθε αγώνα, σε κάθε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αντιστάσεων και της πάλης ενάντια και απέναντι στον πόλεμο, τον φασισμό, τον υπεριαλισμό, απέναντι στις πολιτικές της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης. Είναι η Μυρτώ Παπακώστα, που από πολύ νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο κίνημα και στην πάλη και έδωσε μάχες στο φοιτητικό κίνημα και στις γειτονιές της Αθήνας όπου ζούσε τότε για τα δικαιώματα νεολαίας και λαού. Είναι γνωστή σε όλο το νησί, καθώς σε όλα αυτά τα ταραγμένα και φορτωμένα 15 τελευταία χρόνια που ζει εδώ, πρωτοσταθεί σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε προσπάθεια να συγκροτηθεί η οργή σε οργανωμένη μαζική πάλη. Πρωτοστάθησε το τελευταίο διάστημα στη συγκρότηση της πρωτοβουλίας πάλης ενάντια στην ακρίβεια, κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης και του συστήματος, γιατί την υποδημοτική πολιτική δεν την ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική δηλαδή που αντιμετωπίζει το λαό σαν ζητιάνο. Πρωτοστάτησε λοιπόν στη συγκρότηση της πρωτοβουλίας αυτής για τη διεκδίκηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, για την ανατροπή του φάσματος της εξαθλίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Είναι η Ιωάννα Χουβαρδά, που συμμετείχε με συνέπεια σε όλους τους αγώνες και η οποία ξεχώρισε με τη μαχητικότητά της στην πάλη της πρωτοβουλίας κατοίκων για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, χωρίς να λογαριάσει το κάθε είδος κόστος από την πρωτοπόρα συμβολή της στην προσπάθεια αυτή, χωρίς να κάνει πίσω από τις πολλές επιθέσεις εχθρών και ψεύτικων φίλων που δέχτηκε γιατί πάλευε να βγει στο δρόμο του αγώνα ο κάθε κατατρεγμένος και ξεσπιτωμένος και δεν αρκούνταν σε εθιμοτυπικές ή προπαγανδιστικές καταγγελίες. Θα δώσουμε μια δύσκολη μάχη ως τις 21 του Μάη. Θα τη δώσουμε χωρίς να καλλιεργούμε και χωρίς να έχουμε καμιά εκλογική αυταπάτη ή απάτη. Τη θεωρούμε αναγκαία πολιτικά τη μάχη αυτή για την επόμενη δύσκολη μέρα. Ζητάμε τη στήριξη των εργαζομένων και των νέων στη μάχη αυτή. Στήριξη πολιτική και οικονομική, γιατί
δεν πήραμε ποτέ καμιάς μορφής και κανένα είδους επιδότηση από το κράτος, γιατί έχουμε επιλέξει να στηριζόμαστε στις δικές μας μόνο δυνάμεις, στις δυνάμεις του λαού και της νεολαίας. Ζητάμε την εκλογική ενίσχυση από όλους όσους παλέψαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Από όλο τον εργαζόμενο λαό και την νεολαία που οργίζεται με τα αδιέξοδα που φορτώνεται από τις βάρβαρες πολιτικές του συστήματος. Είναι μια στήριξη που βρίσκεται στον αντίποδα της υποταγής που απαιτούν οι κυρίαρχες δυνάμεις, αλλά και μια στήριξη που δεν ξοδεύει την οργή σε συμβιβασμούς και προσαρμογές στην πολιτική του συστήματος.